Τρίτη, 8 η ώρα. Δεν είναι μια συνηθισμένη Τρίτη για τη Νέα Σμύρνη χρόνη. Όχι, είναι λίγο, θα λέγει κανείς, μια εμπόλεμη Τρίτη. Μια αρκετά εμπόλεμη Τρίτη που ήρθαμε κι εμείς στο στούντιο με τα Βαγιόνι Βασάνων. Ναι, Ήρθαν λίγα δακρυγόνα στα μάτια μας. Κατά τα άλλα καλά. Εντάξει, νομίζω καλό μας έκανε λίγο να ξεμπουκώσουμε, ρε παιδί. Να κλάψουμε λίγο, ναι. Καλό είναι. Με την κατάσταση που έχουμε εδώ πέρα. Την καλησπέρα μας λοιπόν σε όλους. Μια διαφορετική μέρα σήμερα. Ναι. Να πούμε ότι πήραμε κι εμείς μέρος σε ένα βαθμό στη σημερινή διαδήλωση, να το πούμε έτσι. Μία πορεία που να πούμε ότι ξεκίνησε πολύ ειρηνικά, θα έλεγα. Μάλλον πριν ξεκινήσει, εγώ θέλω να αναφερθούμε στον κόσμο που ήρθε. Ναι. Δηλαδή γέμισε η πλατεία, εγώ θα πω ότι γέμισε 3-4 φορές η πλατεία με κόσμο. Ναι. Δηλαδή βλέπαμε και έφευγε κόσμος από την πλατεία για μία συνεχόμενη ώρα. Ναι, ισχύει αυτό όταν ξεκίνησε η διαδρομή. Για να μιλήσουμε για την προσέλευση πρώτα, πριν προχωρήσουμε. Ωραία, ναι. Η προσέλευση όντως ήταν περισσότερη από αυτό που θα περίμενε κανείς, νομίζω. Κυριολεκτικά βούλιαξε η πλατεία. Να πούμε ότι είχε γεμίσει και η πεζογέφυρα στην Αγίας Φωτεινής και όλο το πάρκο Καρύλου. Και η Ελευθερίου Βενιζέλου στο κομμάτι μπροστά από την πλατεία. Και θα λέγει κανείς και οι δύο πεζόδρομοι της πλατείας προς την Ομήρου, δηλαδή ήταν πραγματικά ασφυκτικά γεμάτοι από κόσμο. Δυστυχώς την περίοδο που ζούμε με τα κρούσματα που συνεχώς αυξάνονται, σήμερα πιάσαμε 3-200, νομίζω είναι ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω με το λόγο που έγινε, έτσι. Δεν μπορώ να, ούτε θέλω να διαφωνήσω με το δημοκρατικό δικαίωμα σε καμία περίπτωση, του κάθε Έλληνα πολίτη να υπερασπιστεί το Σύνταγμα και την προσωπική ατομική του ακεραιότητα. Και μάλιστα ενάντια στη αστυνομική βία, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, το αν είναι κατάλληλη στιγμή χρονικά να διαδηλώσεις, να κάνεις πορεία, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που, θα δεχτώ ότι λόγω της κατάστασης ίσως θα έπρεπε να γίνει αργότερα. Ίσως θα έπρεπε να γίνει υπό άλλες συνθήκες και σε πιο φιλικό, υγειονομικά τουλάχιστον, περιβάλλον. Γιατί κοίτα, πάρα πολλοί ήταν χωρίς μάσκα. Εγώ ήμουνα με διπλή μάσκα και παρόλα αυτά είχα τρομερή επιφύλαξη. Δεν αισθανόμουν άνετα. Εντάξει, ναι, υπήρχαν κάποιοι λίγοι χωρίς μάσκα, δεν ήταν πολύ. Εντάξει. Εντάξει, για μένα ήταν λίγοι. Ένα 5 με 10% εγώ το δίνω. Ναι, ναι. Μιλάμε για 1000 άτομα περίπου. Παραπάνω. 5 με 10%. Που δεν φορούσαν μάσκα, σου λέω. Ναι, όχι, έλα εσύ, όχι. Δεν ήταν τόσο πολύ. Εγώ το δίνω εκεί. Δεν ήταν τόσο πολύ, όχι. Να πούμε ότι όντως ήταν πολλές χιλιάδες κόσμου. Έτσι. Είναι αυτό που σου είπα εκείνη τη στιγμή. Νομίζω τελευταία φορά τόσο κόσμο είχαμε δει στο Ρουβά που είχε έρθει στην πλατεία. Νομίζω δηλαδή ότι από τότε δεν έχω ξαναδεί τόσο γεμάτη πλατεία. Νομίζω ότι το σπάσαμε το ρεκόρ του Ρουβά. Το σπάσαμε σίγουρα. Το σπάσαμε σίγουρα. Νομίζω ότι σπάσαμε κάθε πιθανό ρεκόρ, οποιοδήποτε Ρουβά, να το πω έτσι. Μακάρι να σπάγαμε μόνο ρεκόρ σε προσέλευση. Ναι, και μακάρι. Βασικά, μακάρι να γινόταν υπό άλλες συνθήκες. Έτσι, να γινόταν για κάτι καλό και σε ένα περιβάλλον που δεν θα υπήρχαν έτσι υγειονομικά δύσκολα, υγειονομικά δύσκολη καιρή. Να πούμε ότι η πορεία ξεκίνησε. Ξεκίνησε από τη στάση Αγία Φωτεινή, ναι, του τραμ. Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος πάνω στην πλατεία. Είχαν πανό. Υπήρχαν πανό και θα έλεγε κανείς ανεξάρτητα από γειτονιές, από κόσμο κτλ. Υπήρχαν όμως κομματικά, δυστυχώς για μένα, εδώ θα, θα σας το δώσω σε όλους. Ναι. Δυστυχώς υπήρχαν και κομματικά πανό και σημαίες κτλ. Κάτι που
Νομίζω δεν χωράει και δεν θέλουμε και τα κομματικά, για να είμαι ειλικρινής. Εμένα δεν μου άρεσε ότι έτσι στην πόλη μας, στην πόλη μου που ζούμε, είχαμε κομματικοποίηση αυτού του γεγονότος. Εντάξει, εμένα θα μ' άρεσε η πορεία να γίνει με όλα να είναι πανό των πολιτών. Ρε παιδί μου, ναι, πανό ισχύει. Της Νέας Μύρνης. Ισχύει. Θα έπρεπε να είναι πανό της Νέας Μύρνης. Θα έπρεπε να είναι και πανό και τα πανό και οι σημαίες να είναι για τη δημοκρατία, για την ελευθερία και τα δικαιώματα του κάθε πολίτη, είτε είναι Νέος Μυρνιός είτε είναι οπουδήποτε. Εδώ έγινε όλο αυτό λόγω του ότι εδώ έγινε το συμβάν. Ναι, ξεκάθαρα. Και να μην ξεχνάμε ότι το περιστατικό αυτό έγινε σε μία πόλη προσφυγική και που κρατάει ψηλά τη σημαία της δημοκρατίας, θα έλεγε κανείς. Έτσι. Πάμε τώρα στο τι έγινε. Να πούμε και πώς εξελίχθηκε η πορεία. Ναι. Ναι, αυτό το πράγμα. Ωραία, ναι. Πάμε λοιπόν, αρχίζουμε 6 και 4 περίπου από τη στάση Αγίας Φωτεινής. Ο κόσμος αρχίζει και προχωράει κατά μήκος Ελευθερίου Βενιζέλου. Ναι, ίσως και λίγο παραπάνω θα έλεγα, 6 και... 6 και μισή, και μισή ναι, γιατί υπήρχαν έτσι μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το πλήθος. Να πούμε ότι έπαιζαν τραγούδια. Ναι, εντάξει. Έτσι, στην πλατεία. Είχαν ξεκινήσει κάποια συνθήματα με τις ντουντούκες, τα κλασικά. Ναι, ξεκινήσαν μετά. Εγώ δεν σου κρύβω ότι έτσι όπως τις είδα και πήγαιναν προς Ελευθερίου Βενιζέλου, νόμιζα ότι θα πήγαιναν προς κέντρο. Καλά, και εγώ έτσι κατάλαβα. Λέω τι έγινε, πάνε για βουλή. Τελικά στρίψανε από Εφέσο, αν δεν κάνω λάθος, Κωνσταντινούπολιος, κατευθύνθηκαν προς Πλαστήρα, όπου και εκεί πήρε μια άσχημη τροπή. Ναι. Είχαμε επεισόδια, είχαμε συμπλοκή με την αστυνομία. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ένα σοβαρά τραυματισμένο αστυνομικό. Από όσο ξέρουμε, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν... Από όσο ξέρουμε, γιατί ακόμα ενημερωνόμαστε. Και ναι. Εμείς έχουμε ανοιχτά τα κινητά και προσπαθούμε ό,τι καινούριο γίνεται μπορεί να σας το μεταφέρουμε. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τραυματίες και ένθεν και ένθεν. Έτσι, και από τις σίγουρα, δύο, ναι. Δακρυγόνα πολλά. Τα δακρυγόνα πολλά. Οι κρότου λάμψεις πολλές. Οπλισμένοι διαδηλωτές επίσης πάρα πολύ. Ναι, υπήρξε μια. Με κορμούς, λωστούς, πέτρες. Μια ομάδα, ναι. Που... εισέβαλε και αυτή στην πορεία τέλος πάντων και είχαμε την εξέλιξη αυτή. Εντάξει, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν το περίμενε ή ότι σε μία οποιαδήποτε πορεία δεν περιμένεις ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεφύγει η κατάσταση. Και ειδικά σε μία πορεία κατά της αστυνομικής βίας, σε μία πορεία που οδηγήθηκε προς αστυνομικό τμήμα, ξέρεις ότι... Κοίτα, ξέρεις εξ αρχής ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ότι είναι μεγάλη αυτή η πιθανότητα. Εντάξει, ναι. Αλλά μ' αρέσει να εκπλήσωμαι. Δηλαδή, θα μου άρεσε να μην συμβούν ευτράπελα σε αυτή την πορεία που είναι στην πόλη μας. Θεωρώ γιατί ότι... είναι πρώτη φορά στα χρονικά. Mm. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει να γίνεται πορεία στη Νέα Σμύρνη. Εντάξει. Και νομίζω ότι αμαύρωσε. Θα αμαυρώσει αυτό το σκηνικό την πόλη μας. Και θα το έχουμε κουσούρι. Κοίταξε, όχι, κουσούρι δεν θα το έχουμε. Θα μείνει σίγουρα χαραγμένο στην ιστορία αυτό που έγινε σήμερα. Θα μείνει χαραγμένο, ναι. Με πολλούς τρόπους. Θα μείνει. Πορείες έχουν ξαναγίνει στη Νέα Σμύρνη. Παλαιότερα, εσύ δεν μπορεί να τα θυμάσαι. Εσύ είσαι και μικρός. Έχουν ξαναγίνει παλαιότερα. Κατά δημοτικής αρχής. Ναι. Έτσι. Φαντάζομαι δεν είχε. Αλλά δεν ήταν καμία σχέση. Όχι. Εδώ μιλάμε για μια... τεράστια συγκέντρωση κόσμου, τεράστια πορεία που θυμίζει μεγάλες πορείες που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας. Mm. Δηλαδή, ειλικρινά μιλάμε για τόσο κόσμο. Συγκινητικά πολύ κόσμο, θα έλεγα. Θύμισε άλλες εποχές πολιτικού, έτσι, πολιτικού πεδίου μάχης. Σίγουρα το ιδανικό θα ήταν να μην γίνει τίποτα. Προφανώς. Έτσι, το ιδανικό θα ήταν... αυτό που θα εξέπλητε και εσένα, ότι δεν θα γινόταν τίποτα, ότι θα ολοκληρώνταν ηρωνικά. Ηρωνικά, ναι. Ετοιμάζομαι να πάω στο επόμενο θέμα γι' αυτό. Ιδανικά, ας πούμε, και ειρηνικά. Κάτι που δεν έγινε, okay. Τώρα, εγώ περιμένω να δω τι καταστροφές είχαμε. Την κατάσταση, τραυματίες, αστυνομικοί, διαδηλωτές. Θέλω να δω ποιο είναι το αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως χάνεις και το δίκιο σου. Δηλαδή, θα συμφωνήσω. Πώς χάνει το δίκιο της και το πάτημά της, ας πούμε, η αστυνομία όταν κάποιοι τύποι που είναι μέσα στην αστυνομία δρούν βία κατά των πολιτών και χωρίς λόγο. Έτσι και εμείς τώρα μπορεί να χάσουμε το δίκιο μας με τα όποια επεισόδια, την όποια έτσι θερμή αντίδραση, θα έλεγα. Νομίζω πάντως είναι αυτό το πράγμα που λες εσύ. Όπως κάνουμε την διάκριση αστυνομικός μπάτσος, έτσι είναι και αυτός που πάει για να κάνει μια ειρηνική πορεία και αυτός που πάει για να καταστρέψει αυτόν τον ειρηνικό χαρακτήρα της πορείας. Ναι, ισχύει. Είναι ακριβώς, είναι πανομοιότυπα πράγματα. Καμία σχέση βέβαια το ένα με το άλλο. Αλλά όπως και να το κάνουμε είναι τραγικό, θα πω εγώ. Ναι. Σίγουρα, έτσι για να μην το... Επειδή το έχουμε εξαντλήσει πάρα ναι, πολύ. Ναι, το είπαμε, εντάξει. Πήραμε αρκετό χρόνο. Εγώ από προσωπικά, τέλος πάντων, πιστεύω ότι πάντα ευθύνεται πιο πολύ αυτός που έχει και το πάνω χέρι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτός που είναι στην εξουσία, ασχέτως τώρα αν μιλάμε για αστυνομία, για κυβερνήσεις, για δημάρχους, για οποιοδήποτε, αυτός που είναι στην εξουσία, σίγουρα έχει, κρατάει το μαχαίρι και έχει μπροστά του την πίτα. Άρα, οποιοδήποτε ατόπιμα εκείνος κάνει, έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο και εκτόπισμα από το λάθος που θα κάνει κάποιος που είναι μπαχαλάκιας, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, εντάξει. Έτσι. Άρα, για μένα, όπως και να έχει, όλο αυτό προκλήθηκε από κάτι πολύ συγκεκριμένο. Προκλήθηκε, ναι, από κάτι που αδιαμφισβήτητα είναι λάθος. Ναι. Πάμε να δούμε τι έγινε και φτάσαμε στο σήμερα. Ναι, να το δούμε και αυτό. Πάμε λοιπόν δύο μέρες πίσω, Κυριακή, 7 Μαρτίου, όπου έχουμε στο γνωστό σε όλους τους νέους Μυρνιώτες τουλάχιστον Police Park, μια οικογένεια που κάθεται στο παγκάκι, έρχονται 4 δίας, αν δεν κάνω λάθος, για έλεγχο. Η οικογένεια έχει φάουλ, δεν θυμάμαι αν ήταν για μη χρήση μάσκας ή για μήνυμα που δεν είχε στείλει. Οι αστυνομικοί πάνε να γράψουν πρόστιμο στην οικογένεια. Μία παρέα παιδιών, 5 άτομα, όχι καμία σχέση με τα 30 που αναφέρονται σε πολλά site. Μία ομάδα 5 παιδιών προσπαθεί να υπερασπιστεί την οικογένεια, λέγοντας στα όργανα πως δεν θα ήταν σωστό να κόψουν πρόστιμο στην οικογένεια. Κάπως από εδώ και από εκεί έχουμε δει όλοι τα βίντεο που κυκλοφορούν. Είχαμε το σκηνικό βίας απέναντι σε ένα από τα παιδιά της παρέας που προσπάθησαν να υπερασπιστούν μέσα εισαγωγικά την οικογένεια. Ύστερα από αυτό καταφθάσαν δεκάδες μηχανάκια της αστυνομίας και περιπολικά στην πλατεία. Η πλατεία γέμισε με ματ. Δεν ξέρω ακριβώς. Ήρθανε κι άλλοι από την ομάδα Δίας. Mm-hmm. Βέβαια, ήρθανε πολλοί από το κέντρο, όχι από το δικό μας το τμήμα. Ναι. Έτσι, από Γαδά. Αλλά ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε για σχεδόν 10 περιπολικά και καμιά κοσαριά μηχανές. Mm-hmm. Πολύ περισσότερα από όσα έχει το αστυνομικό τμήμα Νέας Σμύρνης, δηλαδή. Κοίταξε. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση η κινητοποίηση αυτή από μεριάς της αστυνομίας για κάτι τέτοιο, πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Τώρα, το ότι ήταν εκεί και κάποιοι άλλοι νεαροί και τα λοιπά και το ποιοι ήταν αυτοί, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά αυτές τις μέρες. Ναι, εντάξει. Είδαμε να βγαίνει και κυβερνητικός τέλεχος. Έχουμε ακούσει ένα χίλια δύο πράγματα. Σε εκπομπές ζωντανά πολιτικές και ειδησιογραφικές και να κατονομάζει τον άνθρωπο που δέχτηκε την απρόκλητη βία από τον αστυνομικό, να τον κατονομάζει και να τον έχει και φακελωμένο κιόλας. Δηλαδή να λέει ότι είχε πάει ο συγκεκριμένος σε αυτές τις πορείες, ότι ξέρουμε τι, σε ποιο χώρο ανήκει και τι υποστηρίζει. Τέλος πάντων, δεν θέλω... Δηλαδή, δεν, ξέφυγε δεν αρκετά το πράγμα.
και νομίζω ξεφεύγει και πολύ από, τα, από το πολίτευμα που έχουμε σήμερα, υποτίθεται τουλάχιστον. Εντάξει, έτσι. Δεν θα σχολιάσω εγώ. Ναι, μην όποια... σχολιάσεις, δεν πειράζει, είμαι εγώ εδώ γι' αυτό, για αυτά τα, τα αιχμηρά. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν ένα λάθος του αστυνομικού. Βέβαια δεν είδαμε έναν να κρατάει το, αυτό που χαρακτήρισαν και μέσα από την αστυνομία επίσημα το παράνομο πτυσσόμενο γκλοπ. Δεν ήταν ένας που το είχε. Mm-hmm. Ήταν αρκετά περισσότεροι. Δηλαδή υπάρχουν στα βίντεο και φαίνεται ότι το κρατάνε πολύ περισσότεροι. Απλά ήταν 2-3 νομίζω που το χρησιμοποιήσανε και το χρησιμοποιήσανε κατά τέλος πάντων. Για λάθος σκοπό, ναι, σε κάθε περίπτωση. Για λάθος σκοπό και χωρίς, χωρίς να έχουν προκληθεί. Απόρρια λοιπόν τον βίντεο του συμβάντος που έγινε, υπήρχε η τρομερή κινητοποίηση του κόσμου. Άμεση. Αμεσότατη. Το ίδιο απόγευμα, μετά από λίγες ώρες. Μετά από λίγες ώρες σε μία μίνι πορεία, με, έχοντας ως παράδειγμα τη σημερινή. Ναι. Μία μίνι πορεία, μέσα σε μία-δύο ώρες μαζεύτηκαν 400-500 άτομα, μπορεί να λέω και πολλά. Αλλά ήταν αρκετά σεβαστός αριθμός για την ώρα που χρειάστηκε. Την Κυριακή λοιπόν, κατά τις 5.30 μέχρι το απόγευμα, έγινε μία μίνι πορεία που άρχισε από το Παλούκι στην πλατεία. Κατέβηκε από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, έφτασε μέχρι το Αλφα Δάφνια Σμύρνης, γύρισε πίσω με Ελευθερίου Βενιζέλου, έφτασε στο Δημαρχείο, όπου και ανασυντάχθηκε η πορεία και μετά είχαμε δυστυχώς πάλι επεισόδια. Και την πρώτη μέρα, όχι μόνο σήμερα. Εντάξει, ήταν πολύ μικρότερη σε έκταση. Καλά, καμία σχέση. Ήταν πολύ λιγότερος ο κόσμος. Ήταν πιο έντονη η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο κέντρο, εκεί στην πλατεία. Ναι. Έτσι, γιατί σήμερα δεν υπήρχε. Σήμερα υπήρχαν, προφανώς υπήρχαν διακριτικά και χωρίς στολές κτλ. Εντάξει, ναι, αλλά δεν υπήρχαν όπως ήταν προχθές που είχε έρθει και κλούβα, είχαν έρθει με τις μηχανές, είχαν έρθει με φουλ εξοπλισμό κτλ. Νομίζω σήμερα μόνο στα Πέριξ της Νέας Μύρνης, ναι, είχαμε κάποιες κλούβες. Αρκετά περιμετρικά θα έλεγα της πλατείας. Εγώ θα πω για να μην προκληθεί κάποια άμεση φασαρία. Ναι, να περιορίσει το, το οποιοδήποτε κακό σε εισαγωγικά. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο της... τα επεισόδια της Κυριακής. Απλά έσπασε η πορεία πολύ γρήγορα και βέβαια πέσανε και εκεί κάποια δακρυγόνα. Πέτρες, πέσανε δακρυγόνα. Κροτουλάμψη φωτοβολίδες, ναι. Και ήταν άλλη μια πορεία που έληξε με άδοξο τρόπο, δηλαδή με επεισόδια. Να πούμε ότι την Κυριακή στην πορεία τη μικρή αυτή θα έλεγε κανείς μετά το συμβάν, ακούστηκαν συνθήματα κατά της αστυνομίας, κατά της κυβέρνησης και κατά του Δημάρχου. Mm-hmm. Ενώ σήμερα είχαμε κατά βάση κατά της αστυνομίας και κατά της κυβέρνησης. Καθώς δεν ήταν μόνο ο κόσμος από τη Νέα Σμύρνη, είχαν έρθει ακριβώς και πολύ, πολύ εκτός από τις γύρω περιοχές. Κυρίως κομματική, όπως είπαμε. Ναι. Τώρα εδώ δεν μπορώ να μην το φέρω στα δικά μας. Και να μην το σχολιάσω, πιστεύω ότι, όπως και άλλες φορές το έχω εκφράσει, τα κόμματα σε μια τοπική κοινωνία, κοινότητα, ναι, όπως θέλεις πες το, σε ένα χωριό σαν το δικό μας, μόνο κακό μπορούν να κάνουν, έτσι, και δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση αυτό που πραγματικά εμείς θέλουμε να πούμε και να διαδηλώσουμε γι' αυτό. Αυτό που θα προσθέσω είναι ότι μόνο πίσω μας πάνε από όποια μεριά και να είναι οι συνδυασμοί. Ναι. Δηλαδή δεν είναι προς όφελος της πόλης να είσαι κολλημένος σε μια πολιτική, σε μια γραμμή που δεν προσαρμόζεται στα θέλω του Δημότη. Που ακόμα και σε αυτό θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να σεβαστούν το συμβάν και να διαδηλώσουν όλοι μαζί μας, χωρίς σημαίες, χωρίς πανό που να έχουν να κάνουν με κόμματα και κυβερνήσεις, αλλά να έχουν να κάνουν με την ελευθερία του κάθε Έλληνα πολίτη.
Και αν όχι να ήταν προσωποποιημένο για τη Νέα Σμύρνη, να ήταν για όλη την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Απλά να. Μου άρεσε ένα πανό, ρε παιδί μου, να. Ένα πανό Νέα Σμύρνη. Ένα πανό Παλιό Φάλιρο. Τι ήρθα το Παλιό Φάλιρο. Ναι, να είναι ναι. Κάπως έτσι, πιο. Δυστυχώς, οικογενειακά, νομίζω, μόνο ένα πανό τέτοιο υπήρχε. Είχε, ναι, την Νέα Σμύρνη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν από τις γειτονιές που ήταν από τον κόσμο, δηλαδή. Ναι, 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 ήταν από... Νέα Σμύρνη, νομίζω Άγιο Δημήτριο. Και Παλιό Φάλιρο. Παλιό Φάλιρο, νομίζω και Δάφνη, δεν είμαι σίγουρος. Θες να πάμε σε ένα διάλειμμα ναι. Για να συνεχίσουμε λίγο πιο light, ας πούμε. Πάμε, πιο... σε ένα... πάμε σε ένα break, θες να μου το ελαφρύνει συνέχεια, ενώ εγώ βλέπεις ότι πάω από την άλλη μεριά. Κάπου, θέλω να το κόψω λίγο. Ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα που θέλει ο Φιλτάτος Γιώργος και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη ηρεμία. We'll be right back.
Επιστρέφουμε, ενώ ακούμε μπαμ και μπούμ απ' έξω. Τα επεισόδια συνεχίζονται. Τα επεισόδια συνεχίζονται όπως βλέπουμε και εδώ τώρα, για να είμαστε λίγο ενήμεροι για το τι θα συναντήσουμε. Διαβάσαμε μάλλον τώρα που ήμασταν στο break. Πολλά μηχανάκια στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Μία μίνι έφοδος μάλλον από μία ομάδα που κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι από τις Πάνθηρες. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι συνεχίζονται τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, γύρω από το κέντρο της Νέας Σμύρνης. Είχαμε και κάποιες φωτιές σε κάποιους κάδους. Κάδους και βλέπω συνεχίζουν. Και προσκόπανα Ειδηνίου και Πλαστήρα, Κωνσταντινουπόλεως. Μάλιστα, όλο το κομμάτι γύρω από την πλατεία δηλαδή. Είναι στο θετικό κομμάτι. Θα βάλουμε καινούριους κάδους. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Καθαρούς κάδους. Επιτέλους. Κοίτα, μπορεί να έχει θετικά στοιχεία τελικά. Επιτέλους. Από τις καταστροφές θα βγούμε καλύτεροι. Τι να πω, μακάρι. Μπορεί, ξέρεις τι, μέσα από όλο αυτό τώρα να ξεκουνηθούν και να κάνουν δουλειά στο Δήμο και να μας βάλουν και καινούριους κάδους. Πάντως από καταστροφές θυμήθηκα τώρα και κάποια γκράφιτι που είδα στην πλατεία που γίνανε έξω από την τράπεζα, σε τείχους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει αρκετή δουλειά για αποκατάσταση της κανονικότητας της πόλης. Και εκτός από τους κάδους και τα γκράφιτι που ανέφερες και σίγουρα ό,τι έμεινε πίσω από όλο αυτό στην πλατεία. Εντάξει, είναι δύσκολη νύχτα. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα μέλλον για το σημερινό βράδυ. Έχουμε τουλάχιστον μέχρι τις 9 σίγουρα. Ναι. Μετά θα δείξει. Ναι, σίγουρα να πούμε ότι πάντα η βία φέρνει βία. Όπως και να το κάνεις, έτσι. Η βία φέρνει βία. Το θέμα είναι ότι πρέπει εμείς να δείξουμε την ανωτερότητά μας σαν δημοκρατικοί πολίτες μιας χώρας σαν την Ελλάδα και να μην και να σπάσουμε τέλος πάντων αυτόν τον φαύλο κύκλο της βίας. Ναι. Δηλαδή πρέπει, εφόσον δεν το σταματάει με τον οποιοδήποτε τρόπο αυτός που από το κράτος καταστέλει τη βία, πρέπει τουλάχιστον από τη δική μας μεριά να δείξουμε πια ότι εμείς είμαστε ανώτεροι και μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ναι. Νομίζω είναι το ίδιο πράγμα που λέγαμε και πριν, ότι εμείς θα γίνουμε ανώτεροι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι για να μην έχουμε τέτοια γεγονότα. Το θέμα είναι να συμβεί στο 100% αυτό. Γιατί πάντα και εδώ, μέσα σε 10.000 άτομα, πόσο ήταν, οι 100, οι 1.000 ήταν που κάναν τη ζημιά. Ναι, δυστυχώς έτσι. Είναι ένα μικρό ποσοστό που καταστρέφει όλη την προσπάθεια, οποιαδήποτε για να είναι αυτή. Μπορεί να είναι σήμερα η πορεία, αύριο να είναι ένας φιλανθρωπικός σκοπός. Τώρα διαβάζουμε πάλι εδώ, βλέπω, έχουμε ΜΑΤ και στο λίγο μετά την πλατεία, εκεί που πέφτει η Αγία Σκοτεινή στη Βενιζέλου. Έχουμε και εκεί ΜΑΤ, πέφτει κυνηγητό. Μάλιστα. Έχουμε και να γυρίσουμε κιόλας εμείς. Έχουμε και να γυρίσουμε εμείς, ναι. Και είναι αυτό που μου είπε στο διάλειμμα για μετά τις 9. Ναι, λέει, άμα σε πιάσουν μετά τις 9, είπε ένας φίλος, έχεις μπόνους. Έχει και μπόνους σήμερα, ναι, λόγω της ημέρας. Είσαι και μπαχαλάκης και, ναι. Και παράνομος στο ωράριο. Ναι, οπότε και εμείς δεν θα μείνουμε πολύ ακόμα. Θα ήθελα να σχολιάσουμε τη θέση του Δημάρχου, η οποία αρχικά ήταν πολύ παρεξηγήσιμη. Ναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση, μετά το επεισόδιο μιλάω πάντα, για τη βία γενικότερα, από όπου και αν προέρχεται, και ήταν λίγο περίεργη και θα έλεγα λίγο ήταν προκλητική. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο συμβάν και το συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί σχολιάστηκε αρκετά άσχημα, γιατί δεν ήταν επί του θέματος. Ήταν κάτι γενικό, αόριστο και σε κάποιο βαθμό δείχνει αδιαφορία. Γι' αυτό σχολιάστηκε άσχημα.
σχολιάστηκε άσχημα και σχολιάστηκε άσχημα από όλους. Δηλαδή και από υποστηρικτές του, δηλαδή της παράταξής του, και γενικότερα από τον πολιτικό κόσμο και από τον πολιτικό κόσμο που τον υποστηρίζει και τον κομματικό κόσμο που τον υποστηρίζει. Και νομίζω ότι το καταλάβανε, γιατί το επόμενο πρωί ανασκεύασε το γραφείο τύπου, ναι, τη δήλωση, ναι, 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 του Δημάρχου, και ο ίδιος με κάποιες εμφανίσεις που έκανε και, είτε τηλεφωνικά είτε με κάμερα, σε κάποια κανάλια στις πρωινές μεμερωτικές εκπομπές, όπου εκεί καταδίκασε την απρόκλητη αστυνομική βία. Στα σχόλια, όπως πάντα, επικράτησε από το πιο επώνυμο άτομο. Είχαμε σχόλια από το Σεφ Κουτσόπουλο. Ναι, αλίμον, εντάξει, τώρα... που τράβηξε τα βλέμματα παντού. Είχαμε πάνω από... Είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Είχε δίκιο, αυτό, ναι, που είπα ακριβώς. Ότι θα έπρεπε και θα έπρεπε ο Δήμαρχος να βγει υπέρ του κόσμου και να κάνει δήλωση, κάτι που τελικά... Να υπερασπιστεί τη Νέα Σμύρνη. Να υπερασπιστεί τη Νέα Σμύρνη, κάτι που τελικά το έκανε. Δεν αλλάζει αυτό, δεν αναιρεί την αρχική δήλωση, όχι, όχι, για μένα, ούτε την εικόνα που αποκομίσαμε. Εμείς λίγο πολύ την ξέραμε και άλλοι, θα έλεγε κανείς στην πόλη. Αυτό ήταν απλά άλλη μία ατυχής δήλωση, θα λέγει κανείς. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι τέλος πάντων καταλάβανε που έπρεπε να κινηθούμε. Τι περιμένουμε τώρα? Τώρα περιμένουμε. Τώρα έχουμε την Πέμπτη. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο, το οποίο ζήτησε η αντιπολίτευση. Εντάξει, νομίζω και η συμπολίτευση θα το κάνει και μόνη. Το έκανε, το έκανανε κατευθείαν, ναι, εντάξει, αυτό δεν το ξέρουμε. Πιθανώς να το κάνανε και από μόνοι τους, ναι. Είναι νομίζω 3,5 ώρα. 3,5 ώρα την Πέμπτη. Ναι. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη εγώ. Ή 3,5, εκεί έχω το ερωτηματικό. Τέθηκε και επειδή είχαμε μοναδικό θέμα του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου να είναι για την Κυριακή, το συμβάν της Κυριακής. Από την αντιπολίτευση, όχι σύσσωμη νομίζω, από τις υπόλοιπες παρατάξεις εκτός από τη μείζον αντιπολίτευση, με μία επιφύλαξη πάλι, ζητήθηκε να σχολιαστούν και οι συλληφθέντες, το θέμα των συλληφθέντων και τι θα γίνει με αυτούς. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε, αν προσθέθηκε το θέμα. Ναι. Και τι ακόμα θέμα μπορεί να προσθεθεί μετά τα σημερινά. Τώρα εδώ βλέπουμε, έρχονται και ενημερώσεις. Κάποιοι δυστυχώς έχουν μπει και σε πολυκατοικίες μέσα. Προφανώς κρύβονται από την αστυνομία. Πολύ προσοχή σε όλους. Ο σκοπός της πορείας και της συγκέντρωσης ήταν άλλος από αυτόν που εξελίσσεται, όπως πάντα. Πολύ προσοχή σε όλους. Καλό είναι να υπερασπιζόμαστε όλοι αυτά που πιστεύουμε, αλλά πάντα με μέτρο και σύνεση και στο βαθμό που κρατάμε το δίκιο μας και δεν προκαλούμε και άλλη βία. Νομίζω να κλείσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά και εμείς, ναι, για να, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε, να καταφέρουμε να γυρίσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Και πάλι όλοι έτσι να προσέχετε, να υποστηρίζετε αυτά που πιστεύετε, αλλά με μέτρο. Και προσοχή πάντα. Αυτά για σήμερα, αυτά από μας. Ήταν ένα ακόμα καντοπράξη με πολύ live επικαιρότητα. Πολεμικό θα λέγει κανείς. Πολεμικό καντοπράξη με τον Χρόνη τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλεσκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.